έχουν και μυαλό και καταλαβαίνουν. Και οι διάφορες κραυγές και οι διάφοροι χαρακτηρισμοί σε σχέση με την αντιληπτική ικανότητα του καθενός μας, νομίζω περισσεύει η σύγκριση. Εδώ υπάρχει ο ισολογισμός του 2014, όπου φαίνεται ότι η ελληνική αγωγή κατέχει τα 49% της ΑΕ. Άρα λοιπόν δεν την αφήσατε τη διαχείριση τόσο από το 2007, όταν βγήκατε βουλευτής του ΛΑΟΣ. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα και μέχρι σήμερα, το τηλέφωνο της εταιρείας αυτής, το όνομά σας είναι. Λοιπόν, επίσης, τώρα να αποδείξω τα αυταπόδεικτα, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι διορίστηκαν επί υπουργείας σας, έφυγαν 10 μέρες. Λοιπόν, οι συμβάσεις, κύριε Γεωργιάδη, μην αγχώνεστε. Θα βρεθούν. Τις έχει στα χέρια του εισαγγελέα. Λένε, απάντησαν πολύ καλά. Απλά νομίζετε ότι εδώ είναι μάθημα ρητορικής. Μόνο που 100 ή αλεπού, 100 ένα ταλεπουδάκι δεν πάει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, όταν απαντάει η άλλη από τα οικονομικά στοιχεία ότι έχουν έμιστη σχέση, γιατί δεν μπορεί να σβηστεί ο κατάλογος της τράπεζας που τον έχει μισθωτό, και σου λέει δεν έχω τα χαρτιά γιατί τα έχει κατασχέσει εισαγγελέας. Λοιπόν, δηλαδή είναι λίγο ντροπή, ας πούμε, να κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς που για πρώτη φορά στα χρονικά από την ύπαρξη του Κελπνό χρησιμοποιήσαμε κριτήρια ΑΣΕΠ για να γίνουν αυτοί οι διορισμοί. Και ο λόγος που διώξαμε τον κύριο Γιαννόπουλο, ένας από τους λόγους, ήταν ότι ακριβώς πήγε ο μηχανισμός που είχε στηθεί εκεί μέσα να κάνει και στους διορισμούς των ΜΕΘ αυτά που έκανε επί των ημερών σας. Να διορίζει δηλαδή με βάση τους κολλητούς. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σταματήσαμε. Και βέβαια, ακούστε, κάνετε εσείς τη μήνυση. Και ζητάει, εσείς την κάνετε τη μήνυση. Λες και έγινε αυτό επάγγελτη. Εσείς την κάνετε τη μήνυση, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης τώρα. Είμαστε με τα καλά μας. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Εσείς προκαλέσατε. Και από ό,τι μαθαίνω, μάλλον για αρχείο πάει αυτή η ιστορία. Αυτή όλη η ιστορία. Έτσι. Α, έχει αναρτηθεί. Πώς το μαθαίνω, έχει αναρτηθεί, κύριε Γεωργιάδη. Έχει αναρτηθεί, κύριε Γεωργιάδη. Υπόθεση. Κύριε Γεωργιάδη, μην διακόπτε. Αφήστε. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ, μην απευθύνεστε με αυτόν τον τρόπο. Τοποθετηθείτε όπως έχετε αποφασίσει να τοποθετηθείτε για να ολοκληρώνουμε την ερώτηση. Και λέει για αρχιοθέτηση. Γιατί δεν τη θεωρεί άξια να ασχοληθεί την καταγγελία σας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο στο φάρμακο. Εδώ τώρα θα έπρεπε να πω άλλες μαντινάδες, αλλά δεν τις λέω. Λοιπόν, εδώ τώρα για να συνεννοιόμαστε. Κουβεντιάζουμε για το 1/4 του χρέους της χώρας. Κουβεντιάζουμε για το 1/4 του τρόπου με τον οποίο χρεοκοπήσατε τη χώρα. Γιατί εσείς η παράταξη που ανήκετε. Να σου πω, τόση ώρα μίλαγες, δεν σε διέκοψα. Τόση ώρα μίλαγες, δεν σε διέκοψα. Και ήσουν και προσβλητικός. Έτσι. Λοιπόν, 85 δις ευρώ με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς είναι το μαύρο χρήμα του χώρου της υγείας από το 96 μέχρι το 2010. Όχι ότι και σήμερα δεν υπάρχει. Απλά πέσαν τα ποσά και λιγοστέψαν τα χέρια που το γλεντάνε. Αυτό το πράγμα, η φαρμακευτική δαπάνη, θα σας θυμίσω, ότι είχε φτάσει το 2009 στα 9 δις ευρώ. Βασικά δημόσια δαπάνη. Που ήταν 7,5 δις και γύρω στο 1,5 δις η συμμετοχή και η ιδιωτική. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και δεν το λέει κανένας, ότι κληρονομήσατε, φτιάξατε ένα νεοπή, ο οποίος κληρονόμησε με το καλημέρα της ύπαρξής του 9 δις ευρώ χρέη από το ΙΚΑ. Από το ΙΚΑ μόνο. Πώς παίρνανε χρήματα οι προκάτοχοί σας, υπουργοί και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, παίρνανε χρήμα από τις εισφορές των συντάξεων για να χρηματοδοτούν την εκτείναξη της φαρμακευτικής δαπάνης στα φάρμακα. Και έτσι χρεοκόπησε η χώρα. Διότι από αυτά τα 85 δις, τουλάχιστον το 40-45% είναι φαρμακευτική δαπάνη. Μέχρι το 2010 υπάρχει μια μαύρη τρύπα του τρόπου με τον οποίο γινόταν η τιμολόγηση των φαρμάκων. Μια μαύρη τρύπα, γιατί γινόταν στο ανάπτυξης, ξέρετε. Που εκεί υπάρχουν πλήστες όσες αναφορές ότι δεν υπήρχε τρόπος, αυτό που λέτε όλοι και το είχαμε πιστέψει κι εμείς, ότι είναι ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι μπούρδες, κύριε Γεωργιάδη. Είναι μπούρδες. Δεν υπήρχε. Μη με διακόπτετε. Μη με διακόπτετε. Λίγο σεμνά. Είναι πιο σκληρή η συνέχεια. Ο μέσος όρος των τριών χωρών, όπως φαίνεται από στοιχεία που μας έδωσε ο ΕΟΠΗ, τελικά ήταν οι τιμές σε Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία. Και δεν ήταν μάλιστα και επίσημα κατοχυρωμένη η πηγή που αντλούσε τις τιμές. Υπάρχουν καταγγελίες για την περίοδο πριν το 10, ότι αυτά αντλούντανε από αντίστοιχα σαν του Γαλινού. Όχι επίσημες βάσεις δεδομένων που είχαν τα κράτη, και γινόταν εκεί ο θάνατος στους αλεπούς, να το πω έτσι, μέσα στο ανάπτυξη, με το πώς τιμολογιόταν. Γιατί γινότανε. Διότι πέραν αυτές τις τρεις χώρες, και αυτές πέραν και μετά, και ο Λοβέρδος και εσείς, βγάζαν το μέσο όρο που είναι χώρες με ακριβές τιμές. Με ακριβές τιμές. Και μόλις παίρναμε εμείς τιμή, παίρναν άλλες 55 χώρες. Παίρναν άλλες 55 χώρες που μας είχαν στο καλάθι των χωρών από τις οποίες βγάζαν τιμή. Και υπάρχουν εδώ για τον προκάτοχό σας. Και επειδή και εσείς κάνατε ακριβώς τα ίδια, που λέει το εξής, ότι με τον τρόπο, μιλάει, είναι για τον κύριο Λοβέρδο αυτό, είναι ένα mail που έστειλε ο κύριος Χάλαρης της ΙΔΙΚΑ στον κύριο Σαλμά, που ζήτησε στοιχεία. Και λέει, για πες μου, γιατί μετά το 10 ήρθαν στο Υπουργείο Υγείας στη τιμολόγηση. Και ήρθε και ένας υπάλληλος από εκεί που είχε το know-how, πώς το κάναμε αυτό, αυτόν που τον αντικατέστησε ο κύριος Μανιαδάκης, που τον είχατε σε σύμβουλο αυτόν, έτσι, και κάνει αυτό την ίδια δουλειά, έβγαζε τις τιμές των φαρμάκων. Λοιπόν, και τις τιμές των φαρμάκων, μη σηκώνετε το χέρι σας, έτσι είναι. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πιο σύντομα σας παρακαλώ, συντομεύετε. Δεν γίνεται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχετε υπερβεί όλα τα όρια. Λέει, λοιπόν, εδώ δεν ήρθατε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέει, ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα ότι η ερώτηση. Σταματήστε παρακαλώ. Σταματήστε παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Ο κανονισμός είναι ρητός. Υπάρχει, όταν κατατίθεται μια συγκεκριμένη ερώτηση και γίνεται επίκαιρη ερώτηση, ο αρμόδιος υπουργός, το αρμόδιο υπουργείο, απαντάει επί της συγκεκριμένης ερώτησης. Εάν είναι να πάμε στη Θεσσαλονίκη μέσω Ρώμης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συντομεύεται. Υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο mail το οποίο έστειλε ο κύριος Χάλαρης, ο πρόεδρος, τότε πρόεδρος της ΙΔΙΚΑ, στον υπουργό που διαδέχτηκε τον κύριο Λοβέρδο, και λέει ότι με τις δύο τιμολογήσεις που έγιναν το 2012, τον Μάρτι, το Μάη και τον Νοέμβριο, η Νοβάρτη συγκεκριμένα και κάποιες άλλες ελληνικές εταιρείες, είχε αύξηση 30% η μία εταιρεία της Νοβάρτης και 8% η άλλη εταιρεία, με τον τρόπο που έγινε η τιμολόγηση, αύξηση των τιμών. Έχουμε στοιχεία τα οποία τα ψάχνουμε, διότι στην αρχή προσπαθούσαμε να ισορροπήσουμε τη χώρα. Και είναι προφανές ότι τα είχατε αριστοτεχνικά κρυμμένα κάποια πράγματα, αλλά τα βρήκαμε. Και βρήκαμε και τι κάνατε κι εσείς λίγες μέρες πριν φύγετε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν, με βάση στοιχεία από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΦ, ότι υπάρχει, από τον κύριο Λοβέρδο ξεκινώντας, και το ίδιο κάνατε κι εσείς, υπάρχει αύξηση των τιμών των φαρμάκων ανάμεσα την περίοδο που γινόταν οι περικοπές. Γιατί κάνατε ένα οριζόντιο κουτσούρεμα, αλλά προφυλάξατε αρκετές εταιρείες. Και την περίοδο των περικοπών, με το δελτίο τιμών. Εδώ λέτε, υπάρχει παράδειγμα που έχει το Μάιο 2018 και το Νοέμβριο 2152. Πώς γίνεται αυτή η άτιμη μείωση? Πώς γίνεται 2018 και 2012 και πάει το Νοέμβριο 2152, όταν η τιμή που προτείνει η Επιτροπή του ΕΟΦ είναι 8,72. Μισό λεπτό. Έχετε και σειρά σας. Εσείς τι κάνατε με το Λουσέντης? Κύριε Γεωργιάδη. Είχατε υπογράψει μια υπουργική απόφαση, η οποία υπουργική απόφαση ήταν λίγες μέρες πριν φύγετε, στην οποία προσθέσατε μια παράγραφο. Αυτό είναι το μικρό. Έχετε κάνει κάτι μεγαλύτερο που θα το πω αμέσως μετά. Προσθέσατε μία παράγραφο που λέει ότι όταν έχω ένα σκεύασμα το οποίο αλλάζει περιεκτικότητα, τότε υπάρχει μια αναλογική μείωση ή αύξηση της τιμής με κάποια όρια άμα μειώνεται ή αυξάνεται η περιεκτικότητα. Εσείς λοιπόν
προσθέτεται σε αυτή την υπουργική απόφαση μια διάταξη που λέει για διαφορετικές περιεκτικότητες που έχουν εγκριθεί κατόπιν πλήρους τεκμηρίωσης και για να πάρουν άδεια από τον ΕΟΦ και κυκλοφορούν σε τουλάχιστον 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται ο ΕΟΦ να προτείνει την εξαίρεση από τις ΟΣΑΝΟ αναγωγές. Το Λουσέντης λοιπόν τότε άλλαξε περιεκτικότητα. Από 2,23 πήγε στο 1,65. Με βάση την αναγωγή, για να μην κουνάει το δάκτυλο, με βάση την αναγωγή, η τιμή έπρεπε να πάει, 509,07. Εσείς γιατί το... Θα σου πω γιατί. Κύριε Γεωργιάδη, μη διακόπτετε για τώρα. Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Τα είχατε κρύψει. Διότι το πέρασες, άκουσέ με. Κύριε Υπουργέ, ξεπεράσατε τα 10 λεπτά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό μόνο και κλείνουμε. Μισό λεπτό και κλείνουμε. Τελεία και παύλα. Εκεί που έπρεπε να τιμολογηθεί. Μα είναι τρομερό αυτό που κάνετε. Μισό λεπτό. Αφήστε με να πω αυτό. Και τι διαμαρτύρεστε. Καθίστε κάτω. Τι θα πει σοβαρό. Αυτό θα λύσουμε σήμερα. Τα προσωπικά ή τις προσωπικές διενέξεις του κυρίου Πολάκη με τον κύριο, Γεωργιάδη. Υπάρχει μια σχέση. Κύριε Ξηδάκη, διαβάστε τον κανονισμό. Διαβάστε τον κανονισμό και να το συζητήσουμε, κύριε Ξηδάκη. Ο υπουργός και ο κάστοτε υπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση του επερωτώντος βουλευτού. Λοιπόν, αν εσείς μέχρι τώρα με εξαίρεση ένα-δυο σημεία καταλάβετε ότι απαντά ο υπουργός, ελάτε να το πείτε. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, τελευταία προειδοποίηση, απαντήστε αν θέλετε στα συγκεκριμένα ζητήματα που τίθονται στην επίκυρη ερώτηση. Διαφορετικά θα βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να σας διακόψω, να κλείσω το μικρόφωνο. Τελεία και παύλα, επειδή εσείς αναφέρετε την τελεία. Αυτό κάνω, αλλά δεν με αφήνετε. Έπρεπε λοιπόν το. Χρουστούσαν, θα μας πάρουν και το βόδι. Σας παρακαλώ πολύ. Έπρεπε λοιπόν το Λουσέντης να τιμολογηθεί με βάση την αναγωγή και όχι να μπει στη στήλη, των τριών χωρών. Από τη στιγμή που μπαίνει στη στήλη των τριών χωρών, στην επόμενη τιμολόγηση, αυτόματα το σύστημα αντλεί τις τρεις χώρες. Είναι πιο χοντρό αυτό που κάνατε. Εξαιρέσατε από την πρώτη τιμολόγηση ένα νέο προϊόν με διαφορετική περιεκτικότητα που αντί να πάρει τη χαμηλή τιμή μπήκε στον τρόπο της τιμολόγησης με τις τρεις χώρες. Άρα αυτόματα μετά, γιατί είναι 10.000 κωδικοί, αλλά το βρήκαμε και είναι και άλλα που έχουμε βρει, μπήκε αυτόματα στην άλλη και γι' αυτό συνεχίζει. Το πιο χοντρό όμως που κάνατε σε αυτές τις δύο υπουργικές αποφάσεις που βγάλατε είναι ότι καταργήσατε, κύριε Γεωργιάδη, τη δεύτερη φορά, γιατί μας λέτε για κάποια πράγματα εμάς ότι δεν καταφέραμε το 2015 που η χώρα ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κάνουμε δύο τιμολογήσεις. Εσείς καταφέρατε, τα βγάλατε μαζεμένα τα χρήματα μεγάλων φαρμακευτικών και πολυεθνικών τότε. Και ξέρετε γιατί τα βγάλατε μαζεμένα και τα βγάλατε λίγες μέρες πριν φύγετε. Διότι ενώ στην απόφαση του Ιανουαρίου που υπογράψατε υπάρχει έννοια της ειδικής χοντρικής τιμής, στην απόφαση του Ιουνίου που υπογράψατε λίγες μέρες πριν φύγετε δεν υπάρχει έννοια της ειδικής χοντρικής τιμής. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής, κύριε Γεωργιάδη, και εδώ παιχτήκανε εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτά κυνηγιόμαστε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ότι ορισμένα ακριβά φάρμακα, τα φύκο όπως τα λέμε, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία ένα μεγάλο τους κομμάτι που δίνεται στα νοσοκομεία, αλλά επίσης ένα σημαντικό κομμάτι που δίνεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, για να μειωθεί η δαπάνη, από το 2012-2013 υπήρχε η έννοια της χοντρικής τιμής, της ειδικής χοντρικής τιμής. Δηλαδή, αφαιρούσες από τη χοντρική τιμή που έπαιρνε το φάρμακο, ας πούμε 1.000 ευρώ, 13% που το έπαιρνε το νοσοκομείο. Αυτά είναι η νοσοκομιακή τιμή. Άρα ένα φάρμακο που έκανε 1.000 ευρώ, το νοσοκομείο το προμηθευότανε 870. Στα 870 ευρώ πρόσθετες 2% που ήταν η ειδική χονδρική τιμή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 884. Και έλεγε λοιπόν τότε, για τα φάρμακα αυτά που πουλιώνται στα φαρμακεία έξω, δηλαδή τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ, ή έχουν και συμμετοχή οι άρρωστοι, συνήθως δεν είχαν συμμετοχή, αυτά ήταν πολύ ακριβά, τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ, θα έπρεπε να προσθέσουμε 30 ευρώ κέρδος του φαρμακοποιού και το ΦΠΑ. Άρα, ένα φάρμακο που είχε χοντρική τιμή 1.000 ευρώ,
νοσοκομιακή τιμή 870 ευρώ, ειδική χοντρική τιμή 884 ευρώ, στα φαρμακεία έφτανε με 967 ευρώ. Αυτά πλήρωνε ο ΕΟΠΗ. Τι κάνετε λοιπόν εσείς λίγο πριν φύγετε? Καταργείτε την έννοια της ειδικής χοντρικής τιμής. Και λέτε ότι τα φάρμακα αυτά, που αφορούν φάρμακα μεγάλων πολυεθνικών, έχω εδώ τον κατάλογο, μεγάλων πολυεθνικών, δεν θα υπολογίζετε τιμή στο φαρμακείο με την ειδική χοντρική τιμή, αλλά με τη χοντρική. Θα προσθέτουμε 1000 συν 30 και που έρχεται όμως ο κύριος Βορύδης, ο οποίος το αλλάζει. Και λέει ότι το ποσοστό του κέρδους του φαρμακοποιού δεν θα είναι 30 ευρώ για τα φάρμακα πάνω από 200 ευρώ, αλλά θα είναι 30-25, τόσο 5% για τα πάνω από 1000 ευρώ και πάει στα 1110. Εσείς ξετινάξατε τις τιμές με αυτήν την... Μην πετάγεσαι. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, από τα 967 ευρώ του Ιανουαρίου, το κάνεις λίγες μέρες πριν φύγεις. Ποιος ξέρει, μην πετάγεσαι. Δείχνεις. Κύριε Υπουργέ, αυτό που σου τραβάει τώρα. Λοιπόν, πάει στα μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Έχετε πολλά ακόμα λοιπόν, να πείτε. Αυτό όχι, δεν έχω πολλά. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώνετε τώρα. Σας παρακαλώ. Αυτό, λοιπόν, και αυτό το πράγμα μας ακολουθούσε και μετά. Ορίστε, πανάκριβο φάρμακο. 3.030 ευρώ. Μετά από αυτό που κάνατε, 3.288 ευρώ. Αυτό πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Εσείς κάνατε εσωτερική αναδιανομή του ποσού που δίναμε για το φάρμακο υπέρ των μεγάλων εταιριών. Αυτό κάνατε. Άλλη τιμή, 2.229-2.341. Άλλη τιμή, 1.597-1.726. Όλα αυτά τα νομοθετήσατε εσείς. Και κάνατε κι άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν προλαβαίνουν. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνετε, παρακαλώ. Το βασικό σας έγκλημα όμως, και εσάς και του Λοβέρδου και του Βορύδη και του Σαλμά και όλων όσων προηγήθηκαν στο ανάπτυξη, ήταν το εξής: ότι ποτέ δεν κάνατε διαπραγμάτευση. Είχατε στα χέρια σας την ευθύνη των ασφαλιστικών ταμείων, που ήταν το μονοψώνιο. Αυτό αγόραζε. Από τον όγκο της φαρμακευτικής αγοράς, το ταμείο αγόραζε. Στη Γερμανία, ένα φάρμακο το οποίο μπαίνει με 100 ευρώ, το ασφαλιστικό ταμείο. Κύριε Υπουργέ, το ασφαλιστικό ολοκληρώστε. Ταμείο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Το ασφαλιστικό πολύ. Ταμείο το πληρώνει 20-30 ευρώ, με συμφωνία. Εμείς εδώ το πληρώναμε 100 ή 80 ευρώ και 20 ο άρρωστος. Αυτό δεν το κάνετε ποτέ. Αυτό ήταν προδοτική στάση για την κοινωνία μας. Από τη στιγμή που η τιμή που έπαιρνε στην Ελλάδα αφορούσε 55 ευρώ. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Εσείς δεν τολμήσατε, γιατί είσαστε υπηρετικό και με αυτό τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ. Να διαπραγματευτείτε ούτε ένα ευρώ έκπτωση στις τιμές των φαρμάκων τα οποία πουλιόταν στην ελληνική αγορά. Τώρα, για να καταλάβετε τη διαφορά μας, ότι την θεραπεία για τις υπατήτηδες που την πληρώνουμε επί των ημερών σας 35 και 40 χιλιάδες, τώρα την πληρώνουμε το ανώτερο 10 και μπορεί να πάει και στα 5. Το ξέρετε αυτό? Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Καλώς. Διότι εμείς, εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, δεν χρωστάμε σε κανέναν. Τελειώνουμε δεν μας εδώ. Έχει στο χέρι κανείς. Λοιπόν, δεν μας έχει στο χέρι κανείς. Δεν κατάλαβα, έχουμε κι άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, καθίστε. Λοιπόν, καθίστε, δεν τελείωσε. Λοιπόν, και καταρχήν δεν τελείωσε. Λοιπόν, όμως πρέπει να τελειώσετε, κύριε Υπουργέ, τώρα. Δεν κανείς. Νομίζω ότι πήρατε τις απαντήσεις που σας άρμοζαν σε σχέση με τη φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί υπάρχουν κι άλλα μικροπράγματα, έτσι, υπάρχουν κι άλλα μικροπράγματα τα οποία πάλι οδηγούσαν σε ανακατανομή. Όπως για παράδειγμα το ποσοστό 20% για να βγει η τιμή του γενοσύμου. Ή το αναπεριεκτικότητα, που με αυτόν τον τρόπο πρημοδοτούσατε συγκεκριμένες εταιρείες που είχαν μόνο αυτές την περιεκτικότητα, ενώ πριν δεν υπήρχε αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι που κάνατε. Μην περηφανεύεστε για τη μείωση της δαπάνης που τα προηγούμενα χρόνια οι δικοί σας πολιτικοί φορείς εκτείναξαν στο Θεό και εσείς αναλάβατε λοιπόν, να διαχειριστείτε, κύριε Υπουργέ, το τέρμα, πώς θα μοιράσετε σε πολιτικούς σας φίλους. Κυκλοφορούν πολλά και στο διαδίκτυο και δεξιά και αριστερά. Και ξέρετε,
Όσο ψάχνει κανείς, γιατί τώρα που ισορροπήσαμε το σύστημα, το ισορροπήσαμε το σύστημα, έτσι, και στο ΝΕΟΠΗ και στα νοσοκομεία, τώρα έχουμε όλη την ευχέρεια να ψάξουμε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είχαμε την πολιτική. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ολοκληρώστε εδώ. Εδώ τελειώνει η τοποθέτηση του κύριου Πολάκη. Ανήσυχη, ναι, τα βράδια. Καλώς. Εντάξει. Τι θέλετε.